Αναδρομικά γιατρών του ΕΣΥ υπολογίζονται ότι θα είναι έως 24.000 ευρώ και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Όπως βλέπουμε και στις κάρτες μας, τρεις δικαστικές αποφάσεις πρωτοδικείων μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου θέτουν ζήτημα αντισταγματικότητας. Είναι ο νόμος 4472 του 2017. Με μια καινούργια απόφαση, με μια σειρά αποφάσεων, κρίνεται ότι όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά έριξε ακόμα παραπάνω τις μεικτές και καθαρές αποδοχές των ιατρών του ΕΣΥ, που να υπενθυμίσουμε ότι τελούν σε ένα ιδιαίτερο μισθολογικό καθεστώς και από το Σύνταγμα, και αυτό είναι που σε πρώτο βαθμό τα δικαστήρια αυτά θίγουν, ότι ο νομοθέτης με τον νόμο του 2017 δεν προσαρμόστηκε και δεν συμμορφώθηκε και με τις υποδείξεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του 4093-2012 και της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτές οι διεκδικήσεις αφορούν μόνο όσους έχουν καταθέσει αγωγές ή πρόκειται να καταθέσουν. Το ποσό το οποίο θα δικαιωθούν εξαρτάται από τον βαθμό τον οποίο έχουν, γιατί έτσι είναι που καθορίζονται οι αποδοχές. Αφορούν, νομίζω το έχουμε και στις κάρτες, αφορούν διετία. Διετία 17-18. Από όταν δηλαδή έχουμε την ισχύ, από τον Μάιο δηλαδή του 2017, που έχουμε την ισχύ του νόμου αυτού, και είναι σε πρώτο βαθμό. Περιμένουμε το εφετείο. Από 19 έως 24.000 ευρώ έτσι είναι τα ποσά. Των προσφευγόντων, ναι. Άρα βλέπουμε μία κλίμακα εύρους ποσών τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν. Σε σχέση με τις υπόλοιπες διεκδικήσεις για αναδρομικά, να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, που άμα περιμένουμε λύση, περιμένουμε μια ευρεία λύση εδώ πέρα. Και όπως το ΣΤΕ είχε κρίνει παλαιότερα, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, αφορούν μόνο αυτούς που έχουν καταθέσει αγωγές. Άρα είναι στενό το εύρος, γιατί έχουν ξεκινήσει μετά από αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι τελεσίδικες, και κάποιες φήμες ότι θα υπάρξουν ανάλογες διεκδικήσεις από ειδικά μισθολόγια, από εκπαιδευτικούς κλπ. Αυτό καλύπτει μόνο τους γιατρούς και μόνο αυτούς που έχουν καταθέσει αγωγή.